Πριν από ένα μήνα, μετά τη ραγδαία μετάδοση του κορονοϊού σε οίκους ευγυρίας στο Σβεστοχώρι και τον Εύωσμο, η κυβέρνηση διαστόματος του ίδιου του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Πέτσα είχε δεσμευτεί για αυστηρότερα υγειονομικά πρωτόκολλα και εντατικοποίηση των ελέγχων. Και αυτή η δέσμευση έμεινε στα λόγια. Τώρα ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ παραδέχεται ότι το γεροκομείο στον Άγιο Παντελεήμονα είχε να ελεγχθεί από τα τέλη Αυγούστου και ότι οι νοσηλευτές εκεί νοσούσαν εδώ και 2 εβδομάδες. Γεγονός που καταδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Όλοι ξέρουμε ότι η μετάδοση του ιού στους οίκους ευγυρίας είναι πολύ γρήγορη και καταλήγει σε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Η κυβέρνηση ένα μήνα τώρα επιδεικνύει επικίνδυνη ανευθυνότητα και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε γενικευμένο τέστινγκ, σε προσλήψη στο σύστημα υγείας και σε στοχευμένη πρόληψη σε ευάλωτα άτομα και στο υγειονομικό προσωπικό. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του οφείλουν να σταματήσουν να πετάνε τον μπαλάκι στους πολίτες και να αναλάβουν επιτέλους την ευθύνη τους πριν να είναι πολύ αργά.